έτοιμοι να πιάσουν δουλειά είναι οι νέοι υπουργοί. Εμείς τους συναντήσαμε στα σημερινά τους γραφεία και μας περιέγραψαν τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την υπουργοποίηση. Γεια σας! Τι κάνετε? 11:30 το μεσημέρι. 2 ώρες πριν από τις ανακοινώσεις ήταν όταν το κινητό τηλέφωνο του Χαράλαμπου Πετρίδη χτύπησε. Στην άλλη γραμμή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε Χαράλαμπε, σε θέλω στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέση του Υπουργού Άμυνας. Με μεγάλη έκπληξη που ακούω αυτά τα καλά νέα. Με μεγάλη χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχτηκε την τιμητική πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποιο ήταν το πρώτο άτομο στο οποίο ανακοινώσατε αυτή την αλλαγή? Στην πραγματικότητα έψαξα τη σύζυγό μου, την οποία δεν κατάφερα να τη βρω από τον πρώτο τηλεφώνημα, και έστειλα SMS για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα τα ακούσει από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τι σας είπαν τα παιδιά σας όταν επιστρέψατε το βράδυ στο σπίτι και τους το ανακοινώσατε κι εσείς? Παπά, δηλαδή θα έχουμε τώρα, θα πηγαίνουμε στις παρελάσεις και θα βλέπουμε από κοντά τα αεροπλάνα. Η υπουργοποίηση του Χαράλαμπου Πετρίδη βάζει τον Δήμο Γλαντζιά σε τροχιά εκλογών. Από την ημέρα κένωσης της θέσης θα πρέπει σε 45 ημέρες να πραγματοποιηθούν εκλογές. Χαμογελαστή, ευδιάθετη, χαμηλών τόνων. Αυτή είναι η νέα Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Μας άνοιξε την καρδιά της για όσα νιώθει για την μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Ευχάριστο το αίσθημα και πολύ τιμητική απόφαση. Μια συνηθισμένη Τετάρτη στο γραφείο φαινόταν για την Νατάσα Πηλίδου. Μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Με εξέπληξε. Ήμουνα στη δουλειά. Ποιον πήρατε τηλέφωνο αρχικά για να το ανακοινώσετε κι εσείς? Σε κανέναν. Είμαι αρκετά. Πολλές φορές έτσι κρατάω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Η χαρά για τη νέα Υπουργό Ενέργειας είναι διπλή, αφού λίγο μετά τη μετακόμιση της στο Υπουργείο Εμπορίου θα έρθει στον κόσμο και το δεύτερο μωράκι της. Και την πρώτη φορά που γέννησα ήταν κάτω από συνθήκες αρκετής πίεσης. Είμαι πολύ τυχερή που έχω τη στήριξη του συζύγου και της οικογένειάς μου. Στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για επαγγελματικές υποχρεώσεις, σε μάθετε ευχάριστα ο νέος Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης. Μου πήρε μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσω ότι δεν ήταν αστείο. Απάντησα θετικά. Ετοιμάζω βαλίτσες, κυριολεκτικά ετοιμάζω βαλίτσες.